Κύριε, τι είπατε, κύριε Βορύδη. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεύτερη μέρα που συζητάμε την πρόταση δυσπιστίας από τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνησή μας. Μία πρόταση δυσπιστίας η οποία τελικά θα έπρεπε να γίνει, ενώ όπως αναγράφονταν η σταγόνα αποτελούσε η συμφωνία, αλλά υπήρχε και ένα άλλο σκεπτικό για αυτήν την επικίνδυνη, την καταστροφική κυβέρνηση, αυτήν την κυβέρνηση που διέλυσε τα πάντα, αυτήν την κυβέρνηση που σε 2,5-3 χρόνια έκανε όσα κακά δεν είχε κάνει όλο το προηγούμενο πολιτικό προσωπικό. Η σταγόνα ήταν η συμφωνία και γι' αυτό έπρεπε να γίνει η πρόταση μορφής. Γιατί δεν την κάνατε μόνο για την πρόταση μορφής, την πρόταση δυσπιστίας, μόνο για τη συμφωνία? Δεν την κάνατε μόνο για αυτήν. Το σκεπτικό σας ήταν όλο το υπόλοιπο και γράφατε ότι η σταγόνα είναι αυτή που ξεχύλισε το ποτήρι. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι δύο μέρες τώρα όλοι οι ομιλητές σας πολύ ελάχιστα αναφέρονται για τα προηγούμενα. Προφανώς αναφέρεστε μόνο σε αυτό γιατί θεωρήσατε ότι είναι η τελευταία σας απέλπιδα προσπάθεια, μπας και καταφέρετε να πείσετε, να πιέσετε τους συναδέλφους των ΑΝΕΛ, μήπως και ρίξουν την κυβέρνηση. Ένα είναι το σίγουρο όμως, ότι κι εσείς οι ίδιοι δεν πιστεύετε ότι μπορούσε να συμβεί αυτό, αλλά ο απελπισμένος και ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Ως Δυτικομακεδόνας, γέννημα θρέμα των Γρεβενών από γενιά σε γενιά, από πολλές γενιές. Και εδώ να επισημάνω ότι ο προπάπος μου έχει αφήσει την ψυχή του και τα κόκαλά του στη Θεσσαλονίκη το 1912 για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορώ να δεχθώ από οποιοδήποτε να αναφέρονται σε προδότες και για κατηγορία εσχά της προδοσίας από ανθρώπους που οι πρόγονοί τους ήρθαν πολύ πιο μετά από το Μακεδονικό αγώνα. Καταδιωκόμενοι. Αλλά όχι όμως μαθήματα πατριδοκαπηλείας. Όχι όμως μαθήματα πατριδοκαπηλείας σε ανθρώπους που ζουν και θα ζουν. Για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Για τη συμφωνία αυτή την οποία μπαίνει η πρώτη υπογραφή. Μας λέτε το εξής, να την ψηφίσουμε πρώτα στη Βουλή και μετά να υπογράψουμε. Μα αυτό ακριβώς εδώ εμπεριέχει την μεγαλύτερη αντίφαση της πολιτικής σας, γιατί εάν την ψηφίσουμε, κανένας δεν μας εγγυάται, καμία διασφάλιση δεν υπάρχει ότι θα εφαρμοστούν τα όποια άρθρα της συμφωνίας. Και εκεί είναι το βασικό, ότι η συμφωνία λέει ότι πρώτα θα εφαρμοστούν και το Σύνταγμα, αλλά και όποιες άλλες μέσα από τις διαδικασίες που θα έχει η τονική χώρα, πρώτα θα εφαρμοστούν και μετά θα παρεάσει από την κύρωση της Ελληνικής Βουλής. Φάσκεται και αντιφάσκεται και αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει πιστικό στον ελληνικό λαό. Με ρωτάνε έτσι και όπως ρωτάνε και πολλούς μας. Δεν σας ενοχλεί το ότι να υπάρχει ο όρος Μακεδονία στο όνομα της γειτονικής χώρας? Και θα σας απαντήσω καθαρά έτσι, με το συνέστημά μου και εγώ και όχι μόνο με τη λογική. Σαφώς και ενοχλούμε, και με ενοχλεί και εμένα. Και ενοχλούσε σε μένα πάρα πολύ όταν το 1991, που ήταν η κρίσιμη περίοδος για να απαλληφθεί ο όρος Μακεδονία από την ονομασία αυτού του κράτους, δεν έγινε. Σαφώς και με ενοχλεί και με ενοχλούσε όταν το 1992 πάλι εμπεριέχονταν ο όρος Μακεδονίας. Όπου στην ενδιάμεση συμφωνία αναγνωρίστηκε αυτό το κράτος ως, όχι από την ενδιάμεση αλλά και από το 1991, ως Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά και με την ενδιάμεση συμφωνία που λέει Δημοκρατία της Μακεδονίας πρώην Γιουγκοσλαβική. Γιατί το πρώην πάει στη γιουγκοσλαβική της λειτουργία. Και η ονομασία είναι Δημοκρατία της Μακεδονίας. Με ενοχλούσε και με ενοχλεί. Όπως με ενοχλεί και με ενοχλούσε όταν το 1959
Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαζε την υπογραφή του σε μια ακύρωση σύμβασης. Ας μην είχα γεννηθεί. Το διάβασα. Όπως με ενοχλούσε και με ενοχλεί ότι το 1959 ο τότε Ευάγγελος Σαββέρος, υπουργός εξωτερικών, αναφέρονταν για τη μακεδονική γλώσσα και νομίζω ότι έχει δοθεί και στα πρακτικά. Δεν χρειάζεται να το δίνω και εγώ να επαναλαμβάνομαι. Όπως με ενοχλούσε και με ενοχλεί όταν το 1977 έγινε η αναγνώριση της γλώσσας και καταγράφτηκε στον ΟΗΕ. Λέτε ότι δεν είναι έτσι, κι όμως έτσι είναι. Ας ήμουν 13 χρονών τότε. Και 13 χρονών που ήμουνα, οφείλω και όφειλα να γνωρίζω την ιστορία. Είτε 17 είμαι, είτε οποιασδήποτε άλλης ηλικίας. Όπως με ενοχλούσε και με ενοχλεί, όπου όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα, όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα από τη γειτονική χώρα έχουν τη στάμπα, έχουν τον τίτλο «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Όπου οι πινακίδες των αυτοκινήτων της γειτονικής χώρας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη, που έρχονται στην Δυτική Μακεδονία, στη Βόρεια, στην Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία έχουν τα κρατιστικά MK, Μακεδόνια. Με ενοχλούσε και με ενοχλεί όπου τα τιμολόγια των συναλλαγών ανάμεσα στις δύο χώρες αναφέρονται ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Με ενοχλούσε και με ενοχλεί όταν τα βιβλία του ελληνικού κράτους, του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία βγήκαν από τον Οργανισμό Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, όπως αυτό του 1977, έχει το χάρτη και αναφέρεται σε Μακεδονία. Με ενοχλούσε και με ενοχλεί. Για τα πρακτικά αυτό είναι ένα το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει. Με ενοχλούσε και με ενοχλεί ότι σε όλες τις διεθνές αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις η δικιά μας αντιπροσωπεία μάλωνε και τσακωνότανε για το αν θα είναι Δημοκρατία της Μακεδονίας ή θα ονομαζόταν ως Φύρο. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα των δικών σας πολιτικών της δικιάς σας παράταξης. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι τα οποία εσείς παραδώσατε σε εμάς και ερχόμαστε σήμερα σε μία συμφωνία. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Μία συμφωνία η οποία ο καθένας τη χαρακτηρίζει. Εγώ δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω. Δεν θέλω να είμαι ο ειδικός. Μέσα αυτές τις δύο μέρες άκουσα όντως πραγματικά πολύ τεκμηριωμένες απόψεις και ιστορικές αναφορές από όλα τα μέρη, από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, αλλά κατέληγαν με διαφορετικό αποτέλεσμα. Θα πω όμως το εξής, αν ήταν καλή ή κακή. Αλευζάτος. Και θα αναφερθώ στους καθηγητές διεθνούς δικαίου βαλκανικών σπουδών. Αλευζάτος. Θετική η συμφωνία. Υπέρ της συμφωνίας για το όνομα των Σκοπίων, τάχθηκε ο συνταγματολόγος. Η Νέα Δημοκρατία κινείται, αναφέρει, στην κόψη του ξηραφιού. Δυσκολεύεται να βρει το βηματισμό της για να παραμείνει ένα ευρωπαϊκό κόμμα και ταυτόχρονα να μην στηρίζει οτιδήποτε κάνει η κυβέρνηση Τσίπρα. Αν όμως ταυτιστούν με τους Καζίνσκι και τους Ορμπάν στον έξαλλο εθνικισμό, τότε πού οδηγούνται. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γιάννης Αρμακόλας. Η συμφωνία με τα Σκόπια ουσιαστικά εξασφαλίζει τα αιτήματα που είχε η ελληνική πλευρά εδώ και πολλά χρόνια. Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Κύριε Βιάλα, αν θέλετε το λόγο. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ο Κύρκος Δοξιάδης, καθηγητής κοινωνικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η λύση για την ονομασία που τελικά συμφωνήθηκε Βόρεια Μακεδονία ήταν αυτή που ενδόμηχα πάντοτε πίστευα πως είναι η πιο ορθή. Σκέφτομαι λοιπόν να την υιοθετήσω από τώρα, αναφέρει ο καθηγητής. Ακόμη και στο δημόσιο λόγο μου, έστω και αν δεν έχει ακόμα επικυρωθεί επισήμως. Ο Αντώνης Λιάκος, ομότιμος καθηγητής νεότερης ελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η συμφωνία αυτή είναι ιστορική και τερματίζει ένα πρόβλημα 27 χρονών. Αν πάει καλά ως το τέλος, θα είναι ένα από τα λίγα επιτεύγματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής αναφορικά με τα εθνικά θέματα, σημαντικό όσο και η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημήτρης Χριστόπουλος, είμαι ικανοποιημένος με τη συμφωνία. Αρκεί τώρα οι δύο κυβερνήσεις να δείξουν σταθερότητα και ψυχραιμία στις πιέσεις που θα δεχτούν. Είναι αναπάντηχα καλό νέο που ένα διμερές πρόβλημα που είχε η χώρα μας, κατά την άποψή μου, με δική της ευθύνη, δρομολογείται να βρει λύση. Καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου είναι ο κύριος Χριστόπουλος, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων Ανθρώπου. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Λοιπόν, αφήστε την υποκρισία.
Η χώρα πρέπει να προχωρήσει μπροστά με μια χώρα με τη γειτονική της, όπου στο επόμενο διάστημα, και δεν θα ξεχαστεί, θα δικαιωθεί η προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.